Μια βιβλιοθήκη έφτιαξαν οι μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Σερών σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους Ισιδώρα Μάλαμα και τη διευθύντρια του σχολείου Φωτεινίδο Μουχτσή. Η σπουδαία αυτή πρωτοβουλία ξεκίνησε να οργανώνεται από την περασμένη σχολική χρονιά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν όποιο βιβλίο επιθυμούν προκειμένου να το διαβάσουν. Εδώ στο 3ο Λύκειο έχετε κάνει ένα σπουδαίο εγχείρημα, έχετε φτιάξει μια φοβερή βιβλιοθήκη. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το δημιούργημα, πώς το ξεκινήσατε, πώς φτάσατε μέχρι εδώ που φτάσατε. Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε πέρσι. Μέσα στο πλαίσιο των δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε κάθε σχολείο, έτσι αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε αυτή τη βιβλιοθήκη. Ήταν μια πολύ έτσι, μια αίθουσα εγκαταλελειμμένη, άδεια. Είχαμε μεγάλη βοήθεια από τα παιδιά μας και δρομολογήσαμε τις εργασίες με μια έτσι, ιεραρχία, όπως έπρεπε, ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Δηλαδή, ενώ ήταν η αίθουσα άδεια, έπρεπε να βαφεί, να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες, η διευθύντριά μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλα αυτά. Μετά θα έπρεπε να μπουν οι βιβλιοθήκες, όπως είπαν και τα παιδιά, να ζητήσαμε βιβλιοθήκες και ο κύριος Καρδάκος, ο Γιάννης, ο υποδιευθυντής μας, ήταν αυτός που έδωσε τη λύση, γιατί ήρθαν όλα αυτά τα έπιπλα που βλέπετε εδώ. Έπειτα συγγραφείς και εκδοτικοί οίκοι, στους οποίους απευθύναμε αιτήσεις, έκαναν αυτό που έπρεπε, αλλά κυρίως ο σεραίος πολίτης, συμπολίτης μας, μας βοήθησε πάρα πολύ, δίνοντας από τις προσωπικές του βιβλιοθήκες τα βιβλία του. Και ακόμα μας στέλνουν βιβλία. Είναι ένα σπουδαίο εγχείρημα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι υποδομές υπάρχουν σε πολλά σημεία. Το θέμα είναι να ενσωματωθεί και το ανθρώπινο δυναμικό σε μια προσπάθεια. Το να υπάρχει απλά μια βιβλιοθήκη και να παραμείνει αναξιοποιητή είναι κάτι μη ωφέλιμο. Εδώ βλέπουμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα του 3ου Λυκείου, οι εκπαιδευτικοί μαθητές, σύσσωμοι και γονείς πλέον εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, ενεργοποίησαν μια τόσο δημιουργική προσπάθεια, η οποία πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ περήφανος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Μάλαμα και όσους εκπαιδευτικούς συνεργάστηκαν για το εγχείρημα αυτό. Πραγματικά βλέπουμε τους μαθητές να χαμογελούν σε ένα τέτοιο χώρο και αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα και εμείς. Μαθητές γνωρίζουν το παραδοσιακό βιβλίο. Ισχύει αυτό που ακούμε ότι έχουν απομακρυνθεί λίγο? Οι μαθητές όσο μεγαλώνουν μαθαίνουν πράγματα όταν τους δίνονται αφορμές για να τα μάθουν. Πρέπει κάποιος να τους τα δείξει. Αν δεν τους δείξεις το δρόμο, δεν θα το αντικρίσουν μπροστά τους το βιβλίο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπνευστούν για να προσεγγίσουν το βιβλίο. Από μόνοι τους είναι λίγο δύσκολο να το πλησιάσουν και να το ανοίξουν. Η κυρία Μάλαμα απευθύνει κάλεσμα σε όλους όσους έχουν κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο και δεν το χρειάζονται να το προσφέρουν για τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Να ζητήσουμε από το συμπολίτη μας, έτσι, αν υπάρχει λογοτεχνικό βιβλίο που πια δεν χρειάζεται, που το έχει διαβάσει. Τα δικά μας τα παιδιά εδώ αρέσκονται πάρα πολύ στη λογοτεχνία και κάνουμε και δράσεις στο σχολείο φιλαναγνωσίας προκειμένου να παρακινηθούν ακόμη περισσότερο. Μερικές από τις μαθήτριες που συμμετείχαν στο όλο εγχείρημα μιλάνε στην κάμερα του επιλογές και περιγράφουν τη διαδικασία για να δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη. Με την πρωτοβουλία της καθηγήτριάς μας και όλοι μαζί καταφέραμε να μεταμορφώσουμε αυτό το χώρο. Γεμίσαμε με βιβλία από διάφορους συγγραφείς, ναι. Και βοηθήσαμε για να δημιουργηθεί όλο αυτό. Ήταν δύσκολο να γίνει? Βοηθήσαν όλα τα παιδιά. Ξεκινήσαμε αρχικά με την τοποθέτηση των βιβλίων και η Βασιλική με κάποια άλλα παιδιά βοήθησαν στους τίτλους. Πόσους τίτλους? Νομίζω 820 κάπου εκεί. Ναι. Μεγάλος αριθμός. Ναι, ναι. Νομίζω το πιο δύσκολο ήταν να χωρίσουμε στο τι ήταν το κάθε τι. Γιατί πολλές φορές, δηλαδή, ειδικά στα μυθιστορήματα, δεν ξέραμε τι ήταν. Ψάχναμε τι είναι το καθένα. Βοήθησαν οι κυρίες μας. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για όλους ή είναι μόνο για τους μαθητές του 3ου Λυκείου? Νομίζω είναι μόνο για τους μαθητές. Ναι, προς το παρόν το έχουμε πιο πολύ μέσα στο σχολείο και
Θα δείξει πώς θα πάει. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν, να δανειστούν ό,τι βιβλίο θέλουν και να το επιστρέψουν στην ώρα τους. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφη η βιβλιοθήκη μας. Είναι κάτι ξεχωριστό που δεν υπάρχει σε άλλα σχολεία μέσα στις αίρες. Έχει μια μεγάλη ποικιλία από διάφορα λογοτεχνικά είδη και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Φαντάζομαι χρειάστηκαν και αρκετές εξωσχολικές ώρες για να γίνει όλο αυτό. Ναι, κυρίως στα διαλύματά μας ερχόμασταν και βοηθούσαμε πώς να δημορφωθεί ο χώρος, τα βιβλία και όλα αυτά. Κουραστήκατε να το κάνετε? Όχι, όταν είναι να γίνει κάτι τόσο όμορφο δεν κουράζεσαι. Απλά έχεις τον στόχο και έτσι πως το είχαμε βάλει στο μυαλό μας. Και τελικά, ακόμη βέβαια γίνονται κάποιες εργασίες, αλλά... Πότε το ξεκινήσατε όλο αυτό το εγχείρημα? Πέρυσι. Από πέρυσι ξεκινήσαμε. Υπήρχαν κάποιες υποδομές από ένα βιβλιοπωλείο που έκλεισε και μας βοήθησε αρκετά αυτό. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια οι νέες γενιές έχουν απομακρυνθεί από την παραδοσιακή μέθοδος διαβάσματος, υπάρχουν παιδιά που επιλέγουν το βιβλίο. Έρχονται παιδιά εδώ μέσα να κάτσουν να διαβάσουν ή να δανειστούν ένα βιβλίο? Ναι, έρχονται αρκετά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμη υπάρχουν κάποια παιδιά που επιλέγουν στο διάλειμμα να έρθουν, να δουν τα βιβλία, τους τίτλους, αν κάτι τους ενδιαφέρει. Ενώ δεν υπάρχουν πλέον πολλά παιδιά, είναι κάποιες εξαιρέσεις που γενικώς βοηθάει και η υποδομή του σχολείου με τη βιβλιοθήκη, να παρακινηθούν και άλλα παιδιά, να διαβάσουν, να γνωρίσουν τη λογοτεχνία, να φύγουν τόσο πολύ από το κινητό, να αφαιρέσουν περισσότερο χρόνο σε κάτι απτό όπως είναι το βιβλίο. Ίσως θα μπορούσε αυτό να είναι και η αρχή για άλλα σχολεία αυτό που κάνατε εσείς. Σίγουρα, σίγουρα. Από τη στιγμή που οποιοδήποτε με λίγη θέληση μπορεί να το κάνει, σίγουρα μπορεί ο καθένας. Πόσα άτομα ήσασταν που το κάνατε όλο αυτό? Ήμασταν μια τάξη και επιπλέον κάποια παιδιά. Όσοι ήθελαν να βοηθήσουν γενικότερα.